Φίλοι, γεια σας. Επικοινωνώ σήμερα μαζί σας μέσα από το διαδίκτυο, γιατί θέλω να εγκαινιάσουμε μια καινούργια σχέση. Μια σχέση αδιαμεσολάβητη, αμφίδρομη, αντισυμβατική. Μια σχέση ελεύθερη, μια σχέση διαλόγου. 2 μήνες μετά την ψήφιση του πακέτου στήριξης, η Ελλάδα πορεύεται χωρίς ξεκάθαρο προσανατολισμό, χωρίς προοπτική. Καθυστερήσεις, αναποτελεσματικότητα, αλληλοκατηγορίες, καταστροφολογία υπονομεύουν τη σκληρή προσπάθεια της επιβίωσης και ταυτόχρονα της αναγέννησής μας. Ο πολύτιμος χρόνος που κερδίσαμε μέσω του μηχανισμού βοήθειας χάνεται. Όλοι βάλουν κατά δικαίων και αδίκων, ενώ η αγωνία για το αύριο παραλύει τους πολίτες. Η πολύπλευρη κρίση της οικονομίας και της πολιτικής, των αξιών, καταρρύπτει όλα τα μέχρι σήμερα αποδεκτά δεδομένα, όλες τις σταθερές στις οποίες βασίστηκε η ζωή μας τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν πρέπει να αφήσουμε η ανασφάλεια και ο φόβος για το τι μας περιμένει να κυριαρχήσουν γύρω μας. Θα το πω απλά. Θα το πω όπως το αισθάνομαι. Δεν πρέπει να παραιτηθούμε, να παραδοθούμε, να αφήσουμε τα προβλήματα να μας καθυλώσουν. Λύσεις υπάρχουν. Αυτές τις λύσεις πρέπει να τις δημιουργήσουμε μαζί, μέσα από διαδικασίες σύνθεσης, μέσα από παρεμβάσεις ρήξης, με όλα όσα μας έφεραν ως εδώ. Μέσα από νέες ιδέες και απλή λογική. Τρόποι διαφυγής από τα αδιέξοδα υπάρχουν. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Οι τρόποι όμως, αυτοί, δεν μπορεί να έχουν σχέση μόνο με τις αλλεπάλληλες αναφορές στο μνημόνιο και την Τρόικα. Η ψήφιση του μηχανισμού στήριξης δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να σωθεί η Ελλάδα από τη χρεοκοπία. Και φυσικά, αυτό μας δημιουργεί και μια σειρά από υποχρεώσεις. Μια προτεραιότητα είναι να είμαστε επιτέλους συνεπείς απέναντι σε αυτές τις δεσμεύσεις και μια δεύτερη και πιο σημαντική είναι να δημιουργήσουμε, να συμφωνήσουμε και τελικά να εφαρμόσουμε ένα εθνικό σχέδιο αναγέννησης για την οικονομία, για την κοινωνία, για την πατρίδα μας. Ακόμη και τώρα, ελάχιστοι πολιτικοί έχουν το κουράγιο να πουν τα πράγματα με το όνομά τους. Ελάχιστοι μιλούν για τον ολέθριο κίνδυνο που διατρέχει η Ελλάδα και οι Έλληνες βεβαίως, αν δεν πετύχουμε τους στόχους μας και αν χάσουμε την τελευταία ευκαιρία εξυγχρονισμού της χώρας. Και το σπουδαιότερο, ελάχιστοι μιλούν για το πώς συγκεκριμένα και μεθοδικά πρέπει να προχωρήσουμε για να πετύχουμε. Ακόμη και τώρα που είμαστε στο σημείο μηδέν, οι κακές συνήθειες, οι λογικές της παρακμής μας απομακρύνουν από τους βασικούς μας στόχους. Η κυβέρνηση, που έχει την κύρια ευθύνη, βρίσκεται παγιδευμένη στις εσωτερικές της αντιφάσεις. Το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να προχωρήσει γρήγορα στις αναγκαίες αλλαγές. Η πλειοψηφία των υπουργών ταλαντεύεται μεταξύ αναποτελεσματικότητας και άρνησης της πραγματικότητας. Ο κρατικός μηχανισμός είναι ημιπαράλυτος, χωρίς κατεύθυνση. Τα αναγκαία μέτρα δεν προχωρούν και ακόμα χειρότερα προχωρούν εικονικά. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός καλπάζουν, η ανεργία γιγαντώνεται. Εγκλωβισμένος στις αντιφάσεις και στο λαϊκίστικο παρελθόν του, το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στο να αντιμετωπίσει τα δημοσιονομικά, κόβοντας συντάξεις και παγώνοντας μισθούς, αντί να αντιμετωπίσει δραστικά το έλλειμμα του ΟΣΕ παραδείγματος χάρη, να μειώσει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, να απελευθερώσει τα κλειστά επαγγέλματα, να πυροδοτήσει την ανάπτυξη. Το μεγαλύτερο όμως λάθος κατά τη γνώμη μου της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ είναι ότι διαλύει την ενότητα της χώρας. Τώρα που τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, αντί να πιέζει την κυβέρνηση να κινηθεί πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά, πιο ριζικά, επενδύει με έναν πρωτοφανή οπορτουνισμό στην κατάρρευση της Ελλάδος και στην καταστροφή για να αντλήσει κομματικό όφελος. Αντί να κάνει ουσιαστική αυτοκριτική
και να λειτουργήσει ως σοβαρή αντιπολίτευση με υπεύθυνες προτάσεις, καταφεύγει στο λαϊκισμό, στη λογική του όριμου φρούτου, στην αφελή συνθηματολογία. Επαναλαμβάνει πλήρως όλες εκείνες τις τακτικές που οδήγησαν το πολιτικό σύστημα στη σημερινή απαξία. Για να μην αναλάβει το κόστος αναγκαίων προτάσεων για αλλαγές, προβάλλει τον μπαμπούλα του μνημονίου. Παλινοδεί μεταξύ της κατάργησής του και του σεβασμού του και υπόσχεται με ένα μαγικό τρόπο να μας απαλλάξει από αυτό. Το μόνο που δεν λέει η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι τι θα γινόταν στη χώρα αν η Ελλάδα δεν κατάφερνε να πάρει τη χρηματοδότηση αυτή. Τα κόμματα της αριστεράς, έχοντας εξασφαλίσει μια ιδιότυπη χρόνια πολιτική ασυλία, βρίσκονται σε υπαξιακή κρίση, χωρίς αίσθηση της πραγματικότητας και των ευθυνών τους, με πολιτικές ξεπερασμένες και αναχρονιστικές για το σύγχρονο περιβάλλον, που επιδρούν καταστροφικά σε κάθε πιθανή δυνατότητα ανάκαμψης πολλών κλάδων της οικονομίας. Μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης, αντί να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, επιτείνουν τη σύγχυση και διασπούν τη συνοχή της κοινωνίας που τόσο χρειαζόμαστε σήμερα. Αντί να ενημερώνουν υπεύθυνα και νυφάλια, δηλητηριάζουν τις ψυχές των πολιτών, τροφοδοτούν τον λαϊκισμό για να κερδίσουν θεαματικότητες και ακροαματικότητες από την αγωνία του κόσμου. Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν η κάθε οικογένεια καλείται να αλλάξει ριζικά τη ζωή της, να θεωρήσει όνειρα, να αναβάλει σχέδια, να σβήσει προοπτικές. Όταν χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι μένουν ξαφνικά έκθετοι, όταν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ζουν υπό την απειλή της απόλυσης και της ανεργίας και οι καταστηματάρχες αγωνίζονται να κρατήσουν ανοιχτή την επιχείρησή τους. Όταν οι νέες και οι νέοι μας αναζητούν ελπίδα και προοπτική εκτός Ελλάδος, στο εξωτερικό, σε μια οδυνηρή νέα μετανάστευση. Αυτή η τραγωδία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Φίλες και φίλοι, προσωπικά έχω το θάρρος να αναγνωρίσω τα λάθη μου. Δεν θα πω ότι ευθύνονται όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Ούτε θα χρησιμοποιήσω τις φράσεις του τύπου «εγώ τα είχα πει». Ήταν λάθος μου που δεν είπα πολλά πράγματα με το όνομά τους. Ήταν λάθος μου που δεν μίλησα εγκαίρως για όσα θεωρούσα στραβά. Αναλαμβάνω λοιπόν στο ακέραιο την ευθύνη που μου αναλογεί. Και ακόμα έχω πλήρη επίγνωση των φορτήσεων που δημιουργεί η διαδρομή μου στο δημόσιο βίο και των συνειρμών που προκύπτουν στο νοσηρό κλίμα που ζούμε. Ένα κλίμα αμφιβολίας που έχουν οι πολίτες για το τι και κυρίως αν μπορώ να κάνω κάτι για τη χώρα. Όμως εδώ που βρισκόμαστε τώρα δεν δικαιούμαι να μείνω αμέτωχη. Έμαθα από τα λάθη μου αλλά και από τα λάθη των άλλων. Αισθάνομαι χρέος μου να δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις, όσες έχω, για την εθνική αναγέννηση, για να ξεκινήσουμε ξανά, για να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά. Αισθάνομαι χρέος μου να δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις για ένα σοβαρό, σαρωτικό, μακρόπνο πρόγραμμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που θα δώσει ελπίδα εξόδου και προοπτική ανάπτυξη στην πατρίδα μας. Και αυτό θα κάνω. Γνωρίζω ότι απευθύνομαι σε μια κοινωνία που ξεχυλίζει από οργή. Οργή για το πώς βρεθήκαμε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, για την αναποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος και τη διαφθορά. Σήμερα όμως, που το έδαφος τρέμει κάτω από τα πόδια μας, οι ατέρμονες ερμηνείες της κρίσης δεν οδηγούν πουθενά. Είναι η στιγμή για τη δημιουργία μιας αισιόδοξης και ριζοσπαστικής προσέγγισης για το μέλλον της χώρας. Αλλαγή του σημερινού τοπίου σημαίνει πρώτα απ' όλα ενότητα. Σημαίνει συνθέσεις και συνεργασίες που θα προωθούν με ταχύτητα τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις. Σημαίνει ουσιαστική αλληλεγγύη μεταξύ μας, ώστε να μην επιτρέψουμε στην κρίση να οδηγήσει τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Όμως η προοπτική χρεοκοπίας και η αποτυχία δεν ξορκίζονται με αφορισμούς, αοριστολογίες και ευχολόγια. Αυτό στις μέρες μας είναι το άλλο πρόσωπο του λαϊκισμού. Ούτε η διαφθορά αντιμετωπίζεται με κυνήγι μαγισσών και κούφιες ηθικολογίες. Αντιμετωπίζεται με ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και αποτελεσματική πολιτική.
που θα μηδενίζει τα κίνητρα και τις ευκαιρίες που δημιουργούν και συντηρούν τη διαφθορά. Έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτή η Ελλάδα της δημιουργίας υπάρχει παντού γύρω μας. Η Ελλάδα έχει τις υγιείς δυνάμεις και τη δημιουργικότητα να διαψεύσει τις προσδοκίες όλων και να αλλάξει πορεία. Η Ελλάδα του αύριο θα προκύψει μέσα από τη συνάντηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων αυτού του τόπου. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ όλους τους συνειδητοποιημένους πολίτες σε ένα μεγάλο, ανοιχτό, διαρκή διάλογο για την αναγέννηση της πατρίδας μας, σε μια συνάντηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων αυτού του τόπου. Καλώ όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση, να συμμετέχουν σε ένα φόρουμ ιδεών και παρεμβάσεων που αγωνίζεται για την Ελλάδα που επιβραβεύει την υπευθυνότητα, την προσπάθεια και βεβαίως τη δουλειά. Για την Ελλάδα που προστατεύει τους αδύναμους και στηρίζει τους ικανούς. Για τον ελεύθερο, υπεύθυνο και δίκαιο Έλληνα που θέλει να ευημερήσει, στηριζόμενος όχι στον κρατισμό, αλλά στις δημιουργικές του δυνάμεις. Για ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης που αντλεί δύναμη από την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τη γνώση και την εξωστρέφεια. Για ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος που δεν δυναστεύει τους πολίτες. Για αξιοπρέπεια, προστασία και στήριξη σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Καλώ όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση, να συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα θετικού πολιτικού ακτιβισμού στο Φόρουμ για την Ελλάδα. Ούτε επιδιώκω, ούτε περισσότερο θέλω μέσα από το Φόρουμ για την Ελλάδα να κάνω κάτι δικό μου. Επιθυμώ να συμβάλλω μαζί με τους συμπολίτες μας που έχουν κοινές ανησυχίες μέσα από το διάλογο, τη ζήμωση, τη σύνθεση, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, να συγκροτήσουμε ένα νέο ρεύμα, να διαμορφώσουμε μια νέα αντίληψη για την Ελλάδα. Όλοι μαζί να φτιάξουμε κάτι δικό μας. Το Φόρουμ για την Ελλάδα δεν είναι πολιτικό κόμμα. Είναι ιδέες, λύσεις, γνώση, δύναμη, σύνθεση για την Ελλάδα του αύριο. Είναι προτάσεις για την εφαρμοσμένη πολιτική. Γι' αυτό και το Φόρουμ είναι ανοιχτό στις ιδέες και τις προτάσεις όλων των πολιτών, των φορέων, των κοινωνικών εταίρων, των κομμάτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ανάγκη από πολλές νέες ιδέες έχει αυτή η χώρα και κανείς δεν πρέπει εγωιστικά να πιστεύει ότι έχει το μονοπόλιο. Ελπίζω και πιστεύω ότι στο Φόρουμ για την Ελλάδα του αύριο θα συναντηθούν και θα συνεργαστούν οι ανεξάντλητες δυνάμεις της δημιουργικής Ελλάδας. Σε αυτές απευθυνόμαστε, αυτές θα αναζητήσουμε. Η συμμετοχή, η συνάντηση για την οποία σας μιλώ είναι η συνάντηση της κοινωνίας των πολιτών, του επιστημονικού μας δυναμικού που επένδυσε στη γνώση και στη μόρφωσή του, του επιχειρηματικού κόσμου που δεν φοβήθηκε ποτέ τη δουλειά και το ρίσκο, των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που προσπαθούν να ξεκολλήσουν από τις συνθήκες της ισοπαίδωσης και το καθεστώς της αναποτελεσματικότητας, των εργαζομένων που θέλουν με τη δουλειά τους να κερδίζουν ευημερία και προοπτική, των ανθρώπων της υπαίθρου και κυρίως των νέων παραγωγών που γνωρίζουν ότι το μέλλον τους δεν μπορεί να το εγγυηθεί μια αγροτική ανάπτυξη απόλυτα εξαρτώμενη από τις επιδοτήσεις, των γονιών που δεν ενδιαφέρονται για το lifestyle και τα κουτσομπολιά, αλλά για το πώς θα παραδώσουν στα παιδιά τους μια πατρίδα ισχυρή και ανταγωνιστική που θα πρωταγωνιστεί και δεν θα σέρνεται. Φίλες και φίλοι, σε ολόκληρο τον κόσμο οι Έλληνες καταφέρνουν να δημιουργούν και να πετυχαίνουν όπου και αν βρίσκονται, σε όλη την Ιφίλιο. Δεν μπορεί αυτό να μην συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι στο χέρι μας. Πιστεύω ειλικρινά ότι οι δημιουργικοί, οι σκεπτόμενοι Έλληνες μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα. Μπορούμε να σχεδιάσουμε την Ελλάδα της δημιουργίας, την Ελλάδα της ανάπτυξης, την Ελλάδα της αλληλεγγύης. Σας καλώ όλους σε μια νέα αρχή, σε μια νέα πορεία που θα έχουμε συμμάχους, την αισιοδοξία, τη δημιουργικότητα, τη σκληρή δουλειά, τη γνώση. Σας καλώ σε μια συμμαχία των νέων ανθρώπων, των ενεργών πολιτών, των Ελλήνων που δεν παραδίδονται, που αγωνίζονται, που επιμένουν
και που τελικά θα νικήσουν.